μέχρι την Τουρκία. Να πάμε στον Νίκο Νανούρ, γιατί είχαμε δώρα εκατέρωθεν. Ναι, και τι δώρα. Ε, ναι. Έλα, Νίκο. Καλημέρα σας. Γεια σου, Νίκο. Άλογα εκατέρωθεν ανταλλάξανε, άλογα. Έχεις δίκιο. Η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Βίκτορ Όρμπαν ήταν ούτως ή άλλως άκρως ενδιαφέρουσα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λόγω των και δύο χώρες ουσιαστικά αντιτίθεται μέχρι προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ναι. Ωστόσο, αυτό που μάθαμε τα προβλήματα ήταν τα δώρα. Ήταν το δώρο που έκανε ο Ούγγρος Πρόεδρος στον Τούρκο Πρόεδρο ένα καθαρό αιμο αριστοκρατικό άλογο. Και τον Ταγί Περντογάν να το ανταποδίδει με το τουρκικό αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό τουρκικό αυτοκίνητο, τον ΤΟΚ. Φάνηκε, νομίζω ότι με την ανταλλαγή δώρων αποτυπώθηκε το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στους δύο ηγέτες και στις δύο χώρες. Mm-hmm. Υπεγράφησαν μάλιστα και 17 ξεχωριστές συμφωνίες όσον αφορά στον τομέα της οικονομίας και της ενέργειας. Ωστόσο, τα δώρα που ανταλλάχθηκαν ήταν αυτό που πραγματικά κέρδισαν τις εντυπώσεις. Είπε άλογα ο υποφάντης και ξέρει τι λέει. Γιατί και κυριολεκτικά και μεταφορικά λόγω ύπων. Έτσι. Λοιπόν, να το, πάμε ναι. να τα δούμε. Το σχολείασε χαριτολογώντας και ο Βίκτορ Όρμπαν. Αυτό έκανε μια ανάρτηση που λέει: έδωσε ένα άλλο. Δεν με κολακεύει και πάρα πολύ αυτό που μου λες, αλλά πάμε παρακάτω. Το προσωμιάσει. Ναι. Λοιπόν, το βλέπω, για πες, τι είπανε, τι δώσανε. Πες μας τώρα, πες τα όλα. Το άλογο. Και το αυτοκίνητο. Να τα επαναλάβουμε, ναι. Ναι, ένα καθαρό αιμο άλογο, θυμίζεται η Ουγγαρία για τα άλογα. Που έχει ένα αριστοκρατικό άλογο και ο Τούρκος πρόεδρος με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ΤΟΚ, το οποίο το έχει ξαναδώσει βέβαια σε ηγέτες όπως του Αζερβαϊτζάν, του Καζακστάν, του Σοσέιχ της Σαουδικής Αραβίας. Και χθες ήταν τυχερός και ο Βίκτορ Όρμπαν που παρέλαβε το καινούργιο αυτοκίνητο αξίας 50.000 ευρώ. Το άλογο το βλέπω πιο γρήγορο από τα πολλά άλογα. Το άλογο το γκρικό, έτσι. Λοιπόν, γιατί το άλλο είναι τουρκικό, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα πάει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε, να Νίκο. Να καλά. Ο ανταποκριτής του Action 24 στην Κωνσταντινούπολη. Να το ευχηθούμε. Μια χαρά καιρό βλέπω κάνει εκεί.